Γουστάρω τους κανόνες σχολείου. Κοινόμετρο για όλους. Εγώ και εμείς. Κάθε εγώ ανήκει σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Το σχολείο είναι μία από αυτές. Το σχολείο έχει κοινό μέτρο για όλους. Πρωταθλητές, πάντα στην ώρα μας. 8:01. Ναι, ας κάναμε κι αλλιώς. Ακούσατε κουδούνι. Γεια σου, ρε, σχολείο με τους κανόνες. Μια ώρα έκανα το πρωί να βρω τι θα βάλω. Και βρήκες αυτό, ρούχο είναι για σχολείο αυτό, ρε. Να σου πω τη μοίρα σου. Σε βλέπω στο γραφείο πρωί-πρωί. Με αυτό έρθει το σχολείο, αυτό είναι για το σπίτι σου. Το σχολείο βάζει όρια. Στη συμπεριφορά, στον ντύσιμο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Τα εγώ προσαρμόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του εμείς. Βάζει στόχους. Το σχολείο, ως κοινωνική ομάδα, έχει συγκεκριμένους στόχους. Μεταδίδει γνώσεις, παρέχει και προβάλλει πρότυπα, διαμορφώνει συμπεριφορές. Τα εγώ κοινωνικοποιούνται μέσα στο σχολείο. Εντάξει, θα προχωρήσουμε, αλλά τους δώστε τις μειώσεις. Γιατί την επόμενη φορά θα ανακοινώσω τα θέματα των εργασιών. Και θα ορίσουμε και ομάδες. Να τους πείτε να φροντίσουν να καλύψουν τα κενά. Και να είναι εδώ. Τι σελίδα. 256. 94 σελίδες. Λοιπόν. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο κομμάτι παλιού σκουπιού. Για ίδιο με έτσι επιμένει στα μαύρο, μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δυο παράθυρα μπαίνει ένα αμύλιτο φεταρόφωτο. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησε με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Λυπάμαι, έχουμε ξεκινήσει. Δεν μπορείς να μπεις. Μα η πόρτα είναι ανοιχτή. Ναι, αλλά η ώρα έχει περάσει. Είναι άδικο. Δεν συμφωνώ, αλλά συμμορφώνομαι. Κάθε κοινωνική ομάδα, εμείς, έχει τους κανόνες της. Το εγώ προσαρμόζεται στους κανόνες του εμείς. Τα εγώ στο σχολείο συνειδητοποιούν τι σημαίνει κοινωνική πειθαρχία. Το σχολείο καλλιεργεί αξίες. Ρε, Νεφέλη, μη με ενοχλείς. Μη με ενοχλείς, έχω υποχρεώσεις. Το διάβασμα είναι καθήκον, δεν είναι υποχρέωση. Μόνο υποχρεώσεις θα έχουμε εδώ μέσα. Ναι, έχεις και δικαιώματα. Πού τα βλέπεις τα δικαιώματα? Δικαίωμα στη γνώση. Έχουμε και υποχρεώσεις και δικαιώματα. Τα εγώ στο σχολείο συνειδητοποιούν τι σημαίνει καθήκον
υποχρέωση, δικαίωμα. Ρε, εσύ πρέπει να τους ενημερώσουμε, θα τα αναλάβεις εσύ. Γιατί εγώ, είναι ευθύνη όλων μας. Γιατί είναι δική σου δουλειά, δεν ξέρεις τα καθηκοντά σου. Γιατί εγώ ρε παιδιά, σε όλους απευθύνθηκε ο Νικολάου. Μία τάξη είμαστε. Είμαστε ομάδα. Ρε παιδιά, το άλλο το ακούσατε. Τι καινούργια φρούτα είναι αυτά, ομάδες και εργασίες. Εγώ θέλω να δουλεύω μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς μόνος μου δουλεύω. Και την προηγούμενη φορά που ήμασταν και οι τρεις, όλα μόνος μου τα έκανα. Μόνο το βαθμό μοιραστήκαμε. Μην το βλέπεις έτσι. Εγώ δούλεψα πολύ καλά με την ομάδα μου. Δεν έχει μόνο σχέση βαθμός. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Και είμαι υποχρεωμένος να το δεχτώ. Δεν έχω δικαίωμα να δουλέψω μόνος μου. Α, ωραίο θέμα. Να ζητήσουμε ώρα για συμβούλιο. Την ευθύνη στο σχολείο την έχουμε όλοι μας. Τα εγώ στο σχολείο συνειδητοποιούν την έννοια της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Μ' αρέσει ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν έχει ακούσει κάτι υπόψη που έχει. Ναι, αλλά είναι ωραίος, δυναμικός. Μ' αρέσουν πολύ τα μαλλιά του. Και τα μυαλά του, παιδάκι μου, αυτό δεν έχει ούτε χρόνο να στείλει μήνυμα. Είναι τελείως πασίκλας. Δεν με νοιάζει, είδες που με κοίταζε. Ε, ναι, η κυρία είναι πίτα στην ίδια ομάδα εργασίας. Τελικά θα πάτε σινεμά. Φοβάμαι μου πει όχι. Και εσύ τι ήθελες κι άλλη αυτή την κουβέντα για τις ομάδες. Λες να με πέρασε και στον Παρία. Α, σε βλέπω να τρως χιλόπιτα. Καλά, μα μπει και αυτή στην ομάδα θα συνεργαστώ. Η τάξη μου σαν μικρή κοινωνία. Με διαμορφώνει και τη διαμορφώνω. Τα εγώ στο σχολείο αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους. Το εγώ μαθητής με το εγώ συμμαθητής. Τι έχουμε μετά ρε παιδιά. Κενό να μην ξέρω. Πολύ καλή. Σκεφτικά. Α, εγώ θα έχω κενό μαζί με τα παιδιά. Τέλεια. Γεια σας. Τον πάω πολύ τον Νικολάου. Δίνεται πολύ ωραία. Και άσε όταν περνάς δίπλα του μυρίζει τέλεια. Κι εγώ να συμπάθω πολύ. Κάνω πολύ καλό μάθημα. Καταλαβαίνεις σου λέει. Εγώ προτιμώ την Ιωάννου. Μπορείς να της πεις μέχρι και τα προβλήματά σου. Και ο Νικολάου σε καταλαβαίνει και δεν σε διακόπτει όταν μιλάς. Α, ναι, φέρετε πάρα πολύ εντάξει. Θυμάστε τη φάση που είχε χτυπήσει με στο μάθημα το κινητό της Ντίνας. Αντί να την πάει στο γραφείο, καθόταν ο Κακομοίρης και μας εξηγούσε τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Ναι, οκ, okay, αλλά και η Ιωάννου είναι εντάξει. Αναγνωρίζει την αξία σου και στο λέει. Συμπάθω πολύ. Α, εμένα μου αρέσει και ο Γεωργίου. Ξέρει πράγματα, ρε παιδί μου, το βλέπεις, είναι μεταδοτικός. Παιδιά, τι να λέμε τώρα, το πιο σημαντικό είναι να σε σέβεται ο άλλος. Κουδούνι, ρε, πάμε. Το πάμε! Το πάμε! Δεν το πάμε. Ανάμεσα στο εγώ μαθητής και στο εγώ καθηγητής υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης. Ο μαθητής απαιτεί από τον καθηγητή ήθος, συνέπεια, κατανόηση, ικανότητα, αναγνώριση. Ωραίο το θέμα, αλλά δύσκολα. Εντάξει, μωρέ, θα βγει. Ποιος θα το παρουσιάσει. Εκεί έφτασες. Κάτσε πρώτο να δούμε ποιος θα κάνει τι. Έλα, μωρέ, σιγά το δύσκολο. Ένας θα ψάξει, άλλος θα γράψει και άλλος θα το παρουσιάσει. Ωραία μαγιά. Εσύ κι όλος ένας θα κάθεστε. Δηλαδή δύο θα λουφάρουν ο συνήθως. Και ποιος μίλησε για λούφα, εγώ θα συντονίζω. Ναι, σαν την άλλη φορά που συντόνιζες από την καφετέρια. Νόμιζα ότι το είχατε συμφωνήσει. Εξάλλου δεν είχε πολλή δουλειά. Είχαμε συνεννοηθεί να πάρεις το βαθμό χωρίς να δουλέψεις. Αυτά ξέχνατα, τελείωσαν. Τα βλέπετε, σας τα έλεγα εγώ. Γι' αυτό εγώ προτιμώ να δουλεύω μόνος μου. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Δάφνη, πάμε να την κάνουμε. Μέχρι που αλλάζω ομάδα. Χαλαρώστε ρε εσείς. Ωραία ομάδα είμαστε. Κοντεύουμε να διαλυθούμε. Σταθείτε ρε παιδιά. Δεν πάει κανένας πουθενά. Το εύκολο είναι να φεύγεις. Όταν παίζετε μπάλα, ποιος κάνει το διαιτητή. Με συνεργασία, η ομάδα πετάει. Goal!
στη λειτουργία του σχολείου υπάρχουν κοινωνικοί ρόλοι. Κάθε ρόλος έχει δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Τα εγώ πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο τους. Όταν οι ρόλοι ή οι κανόνες παραβιάζονται, δημιουργούνται πολλές φορές συγκρούσεις. Η σωστή συνεργασία συντελεί στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.